Η μαζική εγκατάσταση αντλειών θερμότητα στην πόλη των Ιωαννίνων δείχνει ω λύση για τη βελτίωση τη ποιότητα του αέρα το επιμελητήριο Ιωαννίνων με επιστολή του Προέδρου του προ του Υπουργού Περιβάλλοντο και Ενέργεια, Ανάπτυξη και Υγεία, τον Περιφερειαρχή Υπήρου αλλά και το Δήμαρχο Ιωαννίνων. Η αυξημένη παρουσία μικροσωματιδίων αποτελεί εδώ και αρκετά χρόνια κανονικότητα για το λεκανοπαίδιο των Ιωαννίνων ω αποτέλεσμα κυρίω τη καύση ακατάλληλων υλικών με την ατμόσφαιρα σε πολλέ περιπτώσει τη πρωινέ. Και τι βραδινέ ώρε να είναι αποπνικτικοί. Το φαινόμενο έκανε και φέτο την εμφάνισή του, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, με τη μέση τιμή στα μικροσωματίδια να φτάνει τα 111,5 μικρογραμμάρια στο κέντρο των Ιωάννινων και τα 118 στην Ανατολή, ενώ σε κάποιε περιπτώσει, κυρίω τις βραδινέ ώρε, η τιμή άγγιξε τα 200 με ανωδική τάση. Στην επιστολή του, ο κ. Χρυσοστόμου αναφέρεται στα προγράμματα εξοικονόμηση που έχουν εφαρμοστεί από το 2009, σημειώνοντα. Όμω οι επιδοτήσει παραμένουν σε επίπεδα παρόμοια με πόλει όπω η Καλαμάτα και το Ηράκλειο που έχουν εντελώ διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα Γιάννανα. Λοιπόν, να πούμε πρώτα καλή χρονιά στον κόσμο, καλή χρονιά στι επιχειρήσει, να έχουν υγεία όλος ο κόσμο, οι επιχειρήσει να πάνε καλά, να φύγουν τα προβλήματα από την περιοχή μα. Εμεί μετά, το... μετά τα επίσημα. Επιστημονικά στοιχεία τα οποία δημοσιεύτηκαν στις τελευταίες μέρες, οι ρήποι του περιβάλλοντος διατηρούνται στα υψηλότερα επίπεδα από κάθε άλλη περιοχή της χώρας μας. Το Λεκανοπέδιο Ανίνων δεν αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα σήμερα. Το αντιμετωπίζει έντονα την τελευταία δεκαετία. Είμαστε μια περιοχή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεν είμαστε Καλαμάτα, ούτε Ηράκλειο, ούτε Χανιά, αλλά ούτε Λάρισα που έχει το φυσικό αέριο και μπορούν να θερμανθούν με άλλο, με άλλο είδο καυσίμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ειδικών του αντικειμένου στην πόλη των Ιωαννίνων, πολλέ πολυκατοικίε δεν έχουν χρησιμοποιήσει το λέβιτα πετρελαίου εδώ και 15 χρόνια. Δηλαδή, οι πολυκατοικίε στα Γιάννα πλέον αντιμετωπ... έχουν βάλει άλλο ίδιο καύσιμο. Το καύσιμο το ξέρετε είναι ξύλο, πέλετ, διάφορα τέτοια, τέτοια είδη καυσίμου και ουσιαστικά είναι σε αχρηστία. Φυσικό αέριο δεν έχουμε, άλλη δυνατότητα για τις κατοικίες... και τις επιχειρήσεις δεν έχουμε, έτσι όπως είναι, όπως είναι φτιαγμένες σήμερα... οι πολυκατοικίες και τα σπίτια τα συγκεκριμένα. Οπότε το νέο εξοικονομό που ανοίγει, που, θα πρέπει να, που ανοίγει σε λίγο καιρό... θα πρέπει να δει το πρόβλημα της πόλης των Ιαννίνων, θα πρέπει να βάλει ειδικά για τα γεννα, νέα μέτρα και εμεί έτσι λοιπόν στείλαμε κάποιες, επιστολές, στείλαμε κάποιες οι αποδέκτες είναι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ανέργεια, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Υγείας τον Περιφερειάρχη Υπήρου, τον Δήμαρχο Ιωαννητών και κοινοποιήσαμε στους βουλευτέ του Νομού Ιωαννίνων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Υπήρου και Δυτική Μακεδονίας και στον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ιωαννίνων. Έτσι λοιπόν όλοι μαζί. Να κάνουμε προσπάθεια, το εξοικονομώ το καινούριο που θα βγει, να μπορέσει να δώσει τα Γιάννη λεύητε, οι οποίε θα είναι καλέ για το περιβάλλον, κυρίω τώρα είναι με το ρεύμα οι καινούργιοι λεύητε. Θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο αυτόν στο, το, το τα Γιάννη να γίνουν να καθαρίσουν. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και το, το ξέρετε το όλοι. Έχουμε 5 πέντε χρόνια που λέμε ότι τα Γιάννη έχουν πολλά σωματίδια. Αυτό είναι ο σκοπό, ο οποίο βγάλαμε αυτή την επιστολή. Ο πρόεδρο του επιμελητηρίου σημείωσε την αναγκαιότητα να δοθούν κίνητρα τόσο στι επιχειρήσει όσο και στου πολίτε για την εγκατάσταση αντλειών θερμότητα, ζητώντα να μην υπάρξουν καθυστερήσει που θα έχουν ω αποτέλεσμα την ακόμη μεγαλύτερη επιδείνωση τη ποιότητα του αέρα. Μάλιστα, δεσμεύτηκε προκειμένου να τρέξει όλε τι διαδικασίε με στόχο την ένταξη των Ιωαννίνων, τουλάχιστον σε επίπεδο επιχειρήσεων, σε ξεχωριστό πρόγραμμα εξοικονομώ στην κατεύθυνση τη επίλυση του προβλήματο. Και θα το αντιμετωπίζει κι άλλο. Κοιτάξτε, αν, αν, θα βγει το εξοικονομώ γρήγορα και βάλουν αντλίες θερμότητα, υποχρεώσουν να μπουν σε προγράμματα ο κόσμο και δώσουν μια, ένα κίνητρο στι επιχειρήσει αλλά και στου ιδιώτες στα σπίτια και βάλουν αντλίες θερμότητα, μπορεί να λυθεί γρήγορα το πρόβλημα. Εάν το αφήσουν και το τρέξουμε για καμιά δεκαετία, η πόλη, ξέρετε, ε, κάθε μέρα είναι, δεν είμαστε πόλη, δεν είμαστε Ηράκλειο όπω είπαμε, άρα και πρέπει να ζεσταθούμε. Ο κόσμο πρέπει να ζεσταθεί. Δεν μπορεί να μείνει στο κρύο. Άρα και ο κόσμο παίρνει ξύλα, παίρνει πέλετ, παίρνει διάφορε τέτοιε μορφέ, οι οποίε είναι για το περιβάλλον πολύ δύσκολο και πρέπει να βρούμε τον τρόπο αυτόν. Εγώ πιστεύω με τις, με τις θερμότητας, το πρόβλημα θα λυθεί πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά λοιπόν θα πρέπει το εξοικονομώ το καινούριο να το δει διαφορετικά. Εμείς σαν επιμελητήριο και επειδή συνεργαζόμαστε με τη διαχειριστική πατρόνη η οποία τρέχει τα προγράμματα το, της, της περιοχής μας θα στείλουμε και θα κάνουμε και μια συνάντηση με τον πρόεδρο εκεί τον κύριο Μαλθαφέκα ο οποίο πηγαίνει στα Υπουργεία και ζητά για τα προγράμματα, ώστε η περιοχή των Ιαννίνων να ενταχθεί σε ξεχωριστό εξοικονομό, τουλάχιστον όσο αφορά τι επιχειρήσει, να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να μπορέσουμε να το αποτύπωμα του περιβάλλοντος να είναι λιγότερο. Την άμεση λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση τη εθαλομίχλη και τη ατμοσφαιρική ρήπανση στο λεκανοπεδίο των Ιωάννινων ζητά και η βουλευτή στο νομό με τη Νέα Αριστερά, μερόπιτζούφι από τον Υπουργό Περιβάλλοντο και Ενέργεια, Θεόδωρο Κυλακάκη. Η βουλευτή Ιωάννινων, με επίκαιρία ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, τονίζει πω σε μια περίοδο που οι πολίτε δυσκολεύονται να καλύψουν τι ενεργειακέ του ανάγκε λόγω των αυξημένων τιμών ενέργεια και τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματο, οι αρμοδίοι φορεί παραμένουν απλοί παρατηρητέ του επικίνδυνου φαινομένου. Όπω επισημαίνει, τόσο η Περιφέρεια Υπήρου όσο και το Υπουργείο Περιβάλλοντο και Ενέργεια οφείλουν να αναλάβουν πρωτοβουλίε για την προστασία τη δημόσια υγεία των πολιτών στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό, η βουλευτή τη Νέα Αριστερά καλεί τον αρμόδιο Υπουργό να παρουσιάσει συγκεκριμένε προτάσει και μέτρα για την αντιμετώπιση τη ρήπανση και τη εθαλομίχλη, όπω και αν προτίθεται να ανακατευθύνει εθνικού και ευρωπαϊκού πόρου ώστε να λυθούν τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά προβλήματα των Ιωαννίνων.